Μια από τις ιδιότητες των οξέων είναι ότι επιδρούν στα ανθρακικά άλατα, προκαλώντας την απελευθέρωση διοξιδίου του άνθρακα. Για την πραγματοποίηση του πειράματος αυτού χρησιμοποιούμε το κεζάπ, το οποίο είναι πυκνό υδροχλωρικό οξύ, και ένα κομμάτι μάρμαρο. Το μάρμαρο αποτελεί ανθρακικό άλας, συγκεκριμένα ανθρακικό ασβέστιο. Ρίχνοντας λίγο οξύ επάνω στο μάρμαρο, παρατηρούμε μαζική έκκληση φυσαλίδων. Αυτές οι φυσαλίδες αποτελούν διοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώνεται από την διάσπαση του ανθρακικού άλατος λόγω της επίδρασης του οξέως. Εάν θέλουμε να κάνουμε το ίδιο πείραμα χρησιμοποιώντας ακίνδυνα υλικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι κυμολία και ξύδι. Επιδρώντας με το ξύδι επάνω στην κυμολία, θα δούμε ότι και αυτή απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα και αρχίζει να διαβρώνεται. Στο φαινόμενο αυτό, δηλαδή στο ότι τα ανθρακικά άλατα διαβρώνονται από την επίδραση των οξέων, στηρίζεται και το φαινόμενο της όξινης βροχής. Δηλαδή, όταν η βροχή έχει χαμηλό pH, όξινο pH, επιδρά πάνω στα μαρμάρινα μνημεία και τα καταστρέφει.